στον κόσμο που ήταν από κάτω. Ναι. Μην πούμε τώρα ονόματα, το ξέρεις που. Δεν έχει σημασία. Είχαν πει για το Σφαγιανάκι, ρε παιδί μου, κάποτε ότι είχε πάει και είχε βρει στο Θεσσαλονίκη, α πούμε. Ναι. Έτσι, έχει ακουστεί τότε αυτό. Δεν έχει σημασία. Εγώ δεν πιστεύω αυτά. Τέλος πάντων, εσύ έχεις ποτέ αισθανθεί ότι έχεις μιλήσει άσχημα στον κόσμο επειδή, ας πούμε, είσαι σωστά? Όχι. Όπως και δεν πιστεύω ότι συνέβησαν όλα αυτά. Εγώ δεν έχω φερθεί σε τέτοιες φάσεις. Απλώς σε θέματα της προσωπικής μου ζωής ή σε προσωπικές στιγμές που μπορεί να ήμουν λίγο περίεργα, να είχα νεύρα ή να μην ήμουν καλά, οτιδήποτε. Ξέρεις τι είχα ακούσει. Το μετάνιωσα την ίδια στιγμή. Να πεις... Ναι, να πω το όχι τώρα ή δεν ξέρω εγώ τι. Την ίδια στιγμή το μετάνιωσα και τον ξαναγύρισα πίσω. Ναι. Ή την ξαναγύρισα πίσω. Ξέρεις τι είχα ακούσει για σένα. Ότι... Λέω, sorry, έλα εδώ πάλι. Δεν γουστάρεις καθόλου να σου πετάνε λουλούδια όταν είσαι στην πίστα. Δηλαδή, το θεωρείς, ας πούμε, μεγάλο ευτελισμό του καλλιτέχνη να του πετάνε λουλούδια και να του έρχεται το γαρίφαλο τώρα. Τι λέει αυτά, Γιώργο? Έτσι είχα ακούσει. Ο καλλιτέχνης, άμα δεν έχει λουλούδια στο stage, όλη αυτή την ομορφιά, πώς θα το ζήσει δηλαδή αυτό το πράγμα? Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Ο τρόπος ίσως να διαφέρει πολλές φορές. Δηλαδή, που λες, στο πώς θα στο πετάξει το λουλούδι. Γιατί γίνεται πολλές φορές επίτηδες αυτό να πετάξουν. Εγώ θεωρώ ότι γίνεται πολλές φορές επίτηδες. Όχι πια, μωρέ, δεν γίνονται πια. Αν έχει πιει τώρα άλλο, ξέρω εγώ. Και επίσης είναι και αυτός ένας λόγος σοβαρός. Αλλά τα λουλούδια είναι χαρά για τον τραγουδιστή. Ναι, ρε παιδί, είναι και. Και είμαστε και η μόνη χώρα που το ζούμε αυτό το πράγμα, έτσι. Οι ξένοι παθαίνουν πλάκα. Είναι και λίγο επίδειξη όμως. Δηλαδή είμαι εγώ λεφτάς και πετάω στο μαζονάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ 5.000 λουλούδια απόψε για να δείξω ότι με πιο μαγειρεύει το δίπλα. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα πια. Τώρα πια τα λουλούδια τα πετάνε μόνο όταν είναι σε γουστάρο να πετάξουν λουλούδια για να χαρούν. Δηλαδή το Σάββατο που είχαμε τους δίσκου έρθει στο μαγαζί. Ναι. Που είναι και. Τον Τιν και τον Τάν. Ναι. Είχαν πάθει πλάκα με όλο αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Τους άρεσε τρελά, ας πούμε. Δηλαδή. Έγινε και τα εγγένεια στη Θεσσαλονίκη. Χθες πήγαμε και στα εγγένεια. Στο Γαβάλα εδώ στην Αθήνα. Όταν είσαι πάνω στην πίστα, μεταμορφώνεσαι, αισθάνεσαι δηλαδή ότι είσαι ένας, κάτι άλλο, ας πούμε, αυτό πραγματικά είσαι? Κάτι είμαι σίγουρα. Εκστασιάζεσαι δηλαδή? Σίγουρα είμαι κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Για να παίρνω την απόφαση αυτή, σίγουρα είμαι κάτι άλλο. Ναι. Αλλά είναι μια απόφαση που είναι απόφαση ζωής. Είναι ένα πράγμα το οποίο, όσο και αν πολλές, και κάποιες φορές το έχω βλαστημίσει, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ευλογία για μένα. Και σίγουρα, να είσαι σίγουρος ότι... Εκείνη τη στιγμή η σχέση που υπάρχει με τον κόσμο που έρχεται να σε δει και με την ενέργεια αυτή που κουβαλάει πάνω του, να είσαι σίγουρος ότι σε παίρνει και σε πάει πολύ ωραία. Mm-hmm. Για μένα είναι ευλογία αυτό. Μάλιστα. Όχι, ρώτασε, θες να ρωτήσεις? Εγώ είμαι μαγειμένη. Η Φέγη έχει απευθεί και πραγματικά σε χαζεύει, πραγματικά, γιατί είναι, είπαμε, μαζονίτσα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις, δηλαδή? Ναι, βέβαια έχω σκεφτεί να τα παρατήσω. Γιατί συνέχεια λες ότι εγώ για τα προσωπικά μου ακόμα είναι νωρίς, δηλαδή. Όχι ότι μικρός. Βέβαια έχω σκεφτεί να τα παρατήσω. Για την καριέρα μου ακόμα νωρίς. Θα το ρωτήσω, αλλά. Βεβαίως έχω σκεφτεί να τα παρατήσω. Κάτσε ρε Γιώργο, συγγνώμη, αυτά που είχαν γραφτεί πέρσι. Ναι, τι γράφτηκε πέρσι πριν? Ότι ο Μαζονάκης τον είχαν, δεν είχε γραφτεί μάλιστα. Εγώ ήρθαν οι γνωστοί και μου λένε, μα ξέρεις, λέει, μπήκε στη μονή εσφιγμένου και τ' άμα μιλήσει, λέει, δεν με τον ηγούμενο. Δεν έχω πάει ποτέ στη μονή εσφιγμένου. Σε κάποια μονή, ότι θα πήγαινε στρατή και σε τέτοια μοναχό. Στο Άγιο Όρο πάω. Α, είχε πάρει και το χαρτζούπι, το ρώταγε, θυμάμαι. Και το ρώτησα, το λέω. Και του είπα, ο τρελός λέω, πάει μοναχός. Και λέω, ο Λιάκας ρωτάει, μα είναι δυνατόν? Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά τώρα, είναι δυνατόν? Η πίστη είναι ένα θέμα το οποίο είναι προσωπικό, δεν θα το ζήτουσα ποτέ. Έτσι σε τέτοιο πιστεύεις επίπεδο. Αυτούς, το ξέρω αυτό. Είναι δικό μου θέμα τι πιστεύω, τι κάνω, τι ράνω. Και είναι το Άγιον Όρος είναι ένας πνευματικός χώρος όπου καθένας το βλέπει όπως θέλει και τι θέλει να δει. Ναι. Δεν ισχύει τίποτα από όλο αυτό. Θα πω κάτι. Είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να αποφασίσει να γίνει μοναχός και είναι τελείως διαφορετικό ένας άντρας να πει: εγώ θέλω να πάω να ζήσω στο Άγιον Όρος. Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά μου φαίνεται. Ένα, δύο, τρεις μήνες. Μου φαίνεται λίγο αστείο αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Απορώ και πώς προέκυψε όλο αυτό το θέμα. Προέκυψε πάντως, γράφτηκε έτσι. Δεν έχει υπόσταση καμία. Το φοβερό δεν είναι ότι προέκυψε. Εντάξει, προέκυψε αυτό το πράγμα. Που το παίρνει ο καθένας και το κάνει και το κάνει και το πάει και πιο κάτω και παρακάτω και παρακάτω. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή, ναι. Το να πει κάποιος ότι είναι να προκύψει από κάτι, ναι, αλλά αυτό να το πολλαπλασιάζει, να δω πού θα πάει, ας πούμε. Γι' αυτό και δεν βγαίνω και ποτέ να δηλώσω και τίποτα. Έτσι. Καλά κάνεις. Θα σε ρωτήσω, μιλήσαμε πριν, το έδειξες λίγο τώρα ακροθυγώς για την οικονομική κρίση. Καταρχήν είναι δεδομένο και να μην το συζητήσουμε αυτό ότι έχει πειράσει πάρα πολύ την νυχτερινή ζωή. Αυτό έχει πειράσει τη ζωή μας γενικώς, δεν θα έχει πειράσει και τη νύχτα. Έρχεται πολύ λιγότερος κόσμος το βράδυ. Δεν έρχεται πολύ λιγότερος κόσμος. Απλώς οι άνθρωποι είναι πια σε ένα άλλο πλαίσιο. Μην ξεχνάς τα πράγματα. Χαλάνε λιγότερα λεφτά, δεν χαλάνε λιγότερα λεφτά? Γιώργο, έχει αλλάξει γενικώς η κατάσταση όλοι γύρω μας. Δηλαδή. Σαν κοινωνία έχουμε αλλάξει πια. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι χαλάνε λιγότερα λεφτά. Καταρχήν, έχει αλλάξει το επίπεδο πια
σε όσον αφορά τις ηλικίες πια που βάζουμε στα μαγαζιά. Ναι. Δηλαδή, έχει μπει πολύ περισσότερη νεολαία που παλαιότερα δεν υπήρχε. Αυτό είναι καλό, δεν κακό. Ναι, σαφώς αυτό θέλω να σου πω, ότι τα πράγματα αλλάζουν. Οι καινούργιοι άνθρωποι έχουν μια διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά τον θαυμασμό τους ή την αντιμετώπιση απέναντι σε έναν καλλιτέχνη. Δεν αισθάνονται και δέος, δηλαδή, όπως οι μεγαλύτεροι. Δεν ψάχνουν τόσο πολύ. Δεν το εκφράζουν με τις μεγάλες καταστάσεις που μπορεί να λέγες πριν. Ναι, ναι. Και επίσης, μην ξεχνάμε και τα πράγματα όπως είναι. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι ακριβώς. Η διασκέδαση σε ένα νυχτερινό μαγαζί δεν είναι τόσο ακριβή όσο τη φανταζόμαστε. Έτσι. Και αν κάτσεις και το εξετάσεις με νούμερα, για να μην πω εγώ σε λεπτομέρειες, θα δεις ότι είναι σε πάρα πολύ καλά πλαίσια, ίσως και καλύτερα από ότι να πάνε πέντε άνθρωποι σε ένα κλαμπ το ίδιο βράδυ. Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί αρχίσουμε και μιλάμε, ας πούμε, για τα θέματα ότι το μπουκάλι, ας πούμε, μπορεί να έχει 180 ευρώ. Το μπουκάλι αυτό σημαίνει ότι πάει σε 4 με 5 άτομα. Άρα ναι, είναι 180 και 45 ευρώ. Μην λέμε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ναι. Όλη αυτή όμως η οικονομική κρίση, η μοιραία, ναι, έχει κάνει να υπάρχουν λιγότερα μαγαζιά, ναι, που σημαίνει λιγότερες θέσεις για τραγουδιστές, που, ναι, σημαίνει οι καλοί επιπλέον και οι άλλοι, ναι, πάνε εκεί που πάνε. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότεροι τραγουδιστές πια που θα βγαίνουν. Μήπως όμως όλο αυτό το πράγμα μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Γιατί πέραν από τους τραγουδιστές, είμαστε αυτό που για μένα είναι το καλό αυτής της εποχής, είναι ότι μήπως αρχίσουμε και εκτιμάμε περισσότερο τον τόπο μας, τη χώρα μας, τους δρόμους μας, το διπλανό μας. Γιατί δεν το βλέπουμε δηλαδή έτσι, ότι μέσα από όλο αυτό να μπορέσουμε να βγούμε περισσότερο νικητές, θα το έλεγα, και περισσότερο το να μας νοιάζει το τι συμβαίνει γύρω μας. Γιατί, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι σαφώς όλη αυτή η κατάσταση των πολιτικών έχει κάνει ένα τρομερά λάθη, αλλά μήπως βολευόμασταν και λίγο κι εμείς σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Έλα, Θεή. Η Θεή δεν ρωτάει καθόλου, έχει αφήσει μόνο μου. Εντάξει, σκεφτόμουν ότι κάποιοι άνθρωποι όμως ζουν από αυτό. Δηλαδή, ότι θα πάρουν τα λεφτά που παίρνει. Εγώ από πού ζω? Χρειάζονται να δουλεύουν 5 μέρες την εβδομάδα, 6, 7. Γιατί έχουν μειωθεί και οι μέρες. Δεν γίνεται να γίνει πια αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας τραγουδιστής να πηγαίνει και να δίνει τον εαυτό του 6 φορές την εβδομάδα. Σίγουρα θα είναι ψεύτης. Εγώ δεν σου λέω ότι η διαφορά στα λεφτά είναι μεγάλη. Ναι. Μπορεί να είναι μικρή. Αλλά άλλα λεφτά θα πάρεις εσύ, άλλα εγώ, άλλα θα πάρει. Δεν μπορεί να γίνει πια αυτό το πράγμα, παιδιά. Έχουμε αλλάξει σαν κοινωνία πια. Δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα. Ψηφίζεις? Βέβαια ψηφίζω.